Ο κορονοϊός εισέβαλε και στην προεδρική κατοικία, θέτοντας σε απομόνωση το προεδρικό ζεύγος. Κατά την διάρκεια ελέγχου, στον οποίο υποβάλλονται ανατακτά χρονικά διαστήματα, ο αρχηγός του κράτους και όλα τα μέλη της κυβέρνησης σήμανε εκ νέου συναγερμός, αυτή την φορά εξαιτίας θετικοποίησης της εξέτασης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, και αυτό λίγες ημέρες αφού του είχε διαγνωστεί θετική στον ιό, με ήπια συμπτωματολογία και η πρώτη κυρία Άντρια Αναστασιάδη. Μετά από έλεγχο που υποβλήθηκα σήμερα, διαγνώστηκα θετικό στην νόσο του κορονοϊού. Ακολουθώντας τα ισχύοντα ιατρικά πρωτόκολλα, δυστυχώς είμαι υποχρεωμένος να απουσιάσω από τις εκδηλώσεις μνήμης των ημερών. Ευχές για γρήγορη ανάρρωση σε όσους νοσούν. Είναι πολύ ήπια τα συμπτώματα τα οποία έχει ο πρόεδρος. Ουσιαστικά δεν υπάρχει οποιοδήποτε λόγος ανησυχίας. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση της υγείας θεωρείται πολύ καλή. Βρίσκεται στο προεδρικό μέγαρο. Κάθε εκτελεί απομονωμένος, θα έλεγα, τα καθήκοντά του με τη βοήθεια και τη τεχνολογία. Ευχές για περαστικά και γρήγορη ανάρρωση ευχήθηκε στον Νίκο Αναστασιάδη ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν. Η αναστάτωση που προκαλεί διεθνώς η παραλλαγή όμικρον και οι κυρίαρχες υπερμεταδοτικές υποπαραλλαγές της όμικρον 4 και όμικρον 5 που διασπείρονται ανεξέλεγκτα και με φρενήρεις ρυθμούς, κυρίως στην Κυρία Ήπειρο, θέλουν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τον ECDC να ακρούν το καμπανάκι όπως άμεσα ληφθούν μέτρα για ενισχυθούν οι εμβολιαστικές προσπάθειες εν ώψη ενός δύσκολου όπως όλα προμηνύουν φθινοπόρου. Απλά τώρα γίνεται ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη, δεδομένου ότι το Σεπτέμβριο και γενικότερα το φθινόπωρο θα πρέπει τα κράτη-μέλη να είναι έτοιμα αφορά τους βασικούς πυλώνες διαχείρισης της πανδημίας και των εξάρσεων. Μετά και από σχετική επιστολή της Ευρωπαίας Επιτρόπου για την Υγεία σε όλα τα κράτη-μέλη, ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζιπαντέλας συγκάλεσε σύσκεψη την ερχόμενη Πέμπτη με τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής. Σε αυτή θα τεθούν επιτάπητος η προετοιμασία και ετοιμότητα για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, η θωράκιση των νοσηλευτηρίων εν ώψη αύξησης νοσηλιών μέχρι το τέλος του μήνα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον καθορισμό ελάχιστων διαγνωστικών εξετάσεων. Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης δεν θα επιτυγχάνει τους στόχους που έχει βάλει το ECDC, οπότε πρακτικά οι χώρες θα συμβολίζονται με γκρίζο χρώμα. Δηλαδή δεν θα μπορούμε να έχουμε εικόνα για το τι μέλη γενέστε. Να δούμε ποια είναι η χρυσή τομή όσον αφορά το κομμάτι του τέστινγκ, από ποιους, πότε, τι σημαίνει πληθυσμιακή επιτήρηση και όλο αυτό να εναρμονιστεί με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Παρά την αύξηση του ποσοστού θετικότητας, ο δείκτης των νοσηλιών βρίσκεται σε διαχειρίσιμα επίπεδα. Εντούτοις, σημαντική είναι η αύξηση των νοσηλιών παιδιών με κορονοϊό. Σήμερα στο Μακάριο νοσοκομείο νοσηλεύονται 12 παιδιά με COVID-19, εκ των οποίων τα 10 είναι κάτω των 5 ετών. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των μαγείπριων εξετάσεων.